για τα φαινόμενα παραβατικότητας, εγκληματικότητας και βίας ενηλίκων και ανηλίκων, τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ανισχυτική αύξηση, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και στη Χριστίνα Βίδου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Είπε χαρακτηριστικά ότι το θέμα τη βία είναι συνολικότερο και δυστυχώ στην εποχή μα είναι διαδεδομένο. Είναι ένα φαινόμενο σε έξαρση και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η βία εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα, είπε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Υπάρχει ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό που πρέπει να ελεγχθεί το σχολείο, η οικογένεια, οι γονεί. Η βία των ανηλίκων τρομάζει και τρομάζει και τον ίδιο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, πιστεύει ότι γίνεται μια προσπάθεια προ θετική κατεύθυνση. Στο σχολείο έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι μηχανισμοί, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση από την οικογένεια. Παράλληλα συμπλήρωσε ότι έξω από τα σχολεία ασκούνται πολιτικέ οι οποίε πραγματικά άρχισαν να αποδίδουν. Σε κάθε πλατεία υπάρχει ένα αριθμό αστυνομικών κυρίω γυναίκε. Είναι πολύ φιλικέ προ τα παιδιά, καθιστώντα σαφέ του γονεί ότι οι μεγάλε συγκεντρώσει των παιδιών του σε πλατείε έχουν ένα μεγάλο βαθμό ασφάλειας από τη στιγμή που υπάρχει αστυνομική παρουσία εκεί. Όπω υπογράμισε ο κύριο Χρυσοχοίδη, η κυβέρνηση έχει καθιερώσει ένα πενταψήφιο αριθμό, το 10201, ο οποίο είναι πανελλαδικό, όπου καλά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί απαντούν και διαχειρίζονται τα περιστατικά, αντιδρώντα άμεσα αφού πρώτα έχουν πάρει χρήσιμε πληροφορίε. Επίση, ο κύριο Χρυσοχοίδη συμπλήρωσε ότι σε λίγε μέρε θα ανακοινωθεί μια νέα εφαρμογή στο κινητό, το Safe Youth, που μπορούν να έχουν τα παιδιά και οι γονεί, ούτω ώστε με ένα πάτημα να στέλνετε το μήνυμα και να επεμβαίνουν έγκαιρα οι αστυνομικέ δυνάμει. Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η κυβέρνηση έφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει που πολύ σύντομα θα γίνουν νόμος και άρθρα του ποινικού κώδικα και θα παγορεύουν ρητά και αυστηρά τα μαχαίρια. Ζούμε σε μια δημοκρατία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Και η ελευθερία του καθενό φτάνει μέχρι το σημείο που αρχίζει του άλλου η ελευθερία. Και όλοι μαζί συγκροτούμε μια οργανωμένη κοινωνία. Στην εγκληματικότητα και τη βία πρέπει να αντισταθούμε. Τέλος, ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε λόγο για τη νέα υπηρεσία της Ελλάδα που συγκροτείται και θα λειτουργεί στα πρότυπα του FBI και η οποία θα έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.